Περιοδία στην Κρήτη πραγματοποίησε εν ώψη των ευρωεκλογών ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Δεν είναι τυχαίο που κλείνει η προεκλογική περίοδος των Ανεξάρτητων Ελλήνων εδώ στο Ηράκλειο. Και κλείνουμε εδώ στο Ηράκλειο γιατί ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων ξεκίνησε από την Κρήτη, ξεκίνησε από το Ηράκλειο και η εμπιστοσύνη των πολιτών της Κρήτης μας έδωσε τη δύναμη σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μιλώντας για τις ευρωεκλογές, σημείωσε πως το κόμμα του ανήκει στους ευρωσκεπτικιστές. Πιστεύουμε στην Ευρώπη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ, την Ευρώπη των νήσων, την Ευρώπη που δεν υπάρχει βοράς και νότος, την Ευρώπη των δικαιωμάτων των πολιτών σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλη ή μικρή, αν είναι ανήκει στην Ανατολή ή στη Δύση. Αναφερόμενος στην κυβερνητική θητεία του κόμματός του, δήλωσε περήφανος για το κυβερνητικό έργο που προσέφεραν οι υπουργοποιημένοι βουλευτές του. Ιδιαίτερα για την Κρήτη. Προχωρήσαμε σε όλα αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Αρχίζω από τον ΒΟΑΚ, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί έργο του Νίκου του Μαυραγάνη, του Υφυπουργού Μεταφορών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως έχουμε ως χώρα την υποχρέωση να προχωρήσουμε στη γεωπολιτική ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ και μίλησε για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης. Με τα συμβόλαια που καταφέραμε να υπογράψουμε με την ExxonMobil και την Total, η Κρήτη θα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού αερίου περιοχή σε όλη την Ελλάδα και ίσως σε όλη τη Μεσόγειο. Παράλληλα, σχολίασε και την πολιτική επικαιρότητα. Πιστεύω ότι οι εκλογές και θα ήταν, αν θέλετε, και επιθυμία μας το βράδυ της Κυριακής αυτής ή της επόμενης Κυριακής που θα τελειώσουν οι εκδοτικές εκλογές θα πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα για να μπορέσει να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση για την πατρίδα μας στους επόμενους πολύ κρίσιμους μήνες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν και ευρωβουλευτές του κόμματος. Είναι λοιπόν χρέος όλων μας στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου να διεκδικήσουμε μια Ευρώπη ανθρωποκεντρική που όλα τα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και με σεβασμό. Ήταν τιμή μου να βρεθώ στο ψηφοδέλτιο του Πάνου Καμένου. Οι προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας χτυπάνε την πόρτα. Θα ξεκινήσω, αν θέλετε, από την εισβολή της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη ζωή μας και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων